Είναι Ανδρέας Πετρόπουλος. Το γεγονός ότι συμμετέχουν οργανώσεις και πολιτικά κόμματα τα οποία έχουν καταγραφεί ως εγκληματικές συμμορίες, έχουν προβεί σε δολοφονίες ανθρώπων και καλούν στο ίδιο συλλαλητήριο. Δεν σας ενοχλεί να είσαστε δίπλα με ανθρώπους που δεν ανέχονται τη δημοκρατία, την υπονομεύουν ανοιχτά? Ορίστε. Κάθε ακραίο στοιχείο, από οπουδήποτε προέρχεται, το κατακρίνουμε. Τι το κατακρίνουμε, αφού θα σας δίνουν ίδιο χώρο. Θα είσαι στον ίδιο χώρο, θα διαδηλώνετε μαζί την Κυριακή. Καλά, και κουκουλοφόροι από την άλλη μεριά πάνε σε άλλα συλλαλητήρια, αλλά δεν σημαίνει ότι όλο το συλλαλητήριο είναι κουκουλοφόροι, Αντρέα. Να γίνεται αυτός ο διαχωρισμός, να είναι σαφής ο διαχωρισμός δηλαδή. Ένα λεπτάκι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να είναι σαφής ο διαχωρισμός. Αν συνολικά λέμε ότι είναι ένα ακροδεξιό συλλαλητήριο αυτό. Ωραία. Εγώ δεν λέω ότι είναι ακροδεξιό το συλλαλητήριο, αλλά θα είναι ακροδεξί. Θα είναι και χρυσαυγίτες. Μάλιστα. Έτσι. Κυρία Κατζούλη, αυτό τι λέτε που σας ρωτάει ο κύριος Πετρόπουλος? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανέναν. Αν δεν θα έπρεπε να τους αποκλείσετε. Ναι. Το μήνυμά σας δεν μπολιάζεται με μίσος, δεν μπολιάζεται με ακροδεξιά ρητορική. Αν εσείς λέτε είστε πατριώτες, ναι, θέλετε να εκφράσετε την επιθυμία σας να προστατευτεί ο όρος Μακεδονία και η Μακεδονία της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα δεν θα σας ενοχλήσει να υπάρχουν ακροδεξιοί μέσα στο συλλαλητήριο? Ή να βγάλετε μια ανακοίνωση και να πείτε δεν θέλουμε. Δεν τους θέλουμε, ναι. Τώρα αν θα μπουν ή όχι άλλο θέμα. Αλλά εσείς τους θέλετε, τους αποδέχεστε? Έχουμε εκεί βγάλει... Δεν αποδεχόμαστε ακραία στοιχεία με άσχημες συμπεριφορές. Ναι. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Ίσως να υπάρχει μια απομόνωση.